Πριν ξεκινήσω την παρουσίαση των εργασιών του Διεθνούς Ερευνητικού, Εκπαιδευτικού και Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου με θέμα τέχνη, αγροτική ζωή, βιομηχανία και πολυπολισμητικότητα, μια σπουδή για την πόλη του Ασπροπύργου, θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι μέρος του διεθνούς έργου μου με τίτλο «Αμολή», για όσους δεν είναι από τον Ασπρόπυργο. Αμολή είναι το αγροτικό αυλάκι που ποτίζει την καλλιέργεια. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο, κύριο Νικόλαο Μελετίου, για την πραγματικά μεγάλη στήριξη και τη δυνατότητα που έδωσε για να υλοποιηθεί το έργο αυτό στην πόλη μας. Επίσης, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, κύριο Δημήτρη Καγιά, για την υλοποίηση του Διεθνούς Διεπιστημονικού αυτού Εργαστηρίου, καθώς και τον προηγούμενο πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, κύριο Μελέτη Μπουραντά, για την προετοιμασία που είχε κάνει για την υλοποίηση αυτή. Το έργο Αμολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου και έχει την υποστήριξη του Οργανισμού Ανάπτυξης Νέων, του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και την αιγίδα του. Φυσικά, να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας από το εξωτερικό και όλη αυτή τη σπουδαία ομάδα που για 2-3 μέρες δουλέψαμε πολύ εντατικά, από πολύ πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάνοντας ένα πολύ μεγάλο tour και μια σπουδαία πάνω στην πόλη του Ασπρόπυργου. Χαίρομαι ιδιαίτερως που απόψε στην αίθουσα βλέπω και νεολαία. Αυτό το πράγμα μου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβω ότι μπορούμε να υπάρχουν, δηλαδή μπορούν στο μέλλον να υπάρχουν πολύ πιο στενές σχέσεις, να μπορούμε να ενδυναμώσουμε αυτές τις καλές αρχές που έχουμε κάνει και όπως γνωρίζω το ΠΛΟΙΕΙΣΤ μαζί με τον Ασπρόπυργο έχουν αδερφοποιηθεί πριν από 2 χρόνια. Orașul Ploiești și orașul Aspropirgo sunt orașe înfrățite, având multe puncte comune. Deci ambele sunt orașe industriale. Έτσι όπως ανέφερα και προηγουμένως, οι δύο πόλεις, Ploiești και Ασπρόπυργος, έχουν αδελφοποιηθεί, έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Είναι βιομηχανικές πόλεις. Υπάρχουν δηληστήρια που ασχολούνται με την δίληση και επεξεργασία πετρελαίου. Ξέρουμε ότι γύρω-γύρω υπάρχουν όμως και χωράφια, όπως και στον Ασπρόπυργο, έτσι και στο Ploiești στη Ρουμανία. Οπότε πρέπει να βρούμε ένα κοινό τρόπο για να μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασία για τους νέους μας, τόσο στον βιομηχανικό τομέα, όσο και στο γεωργικό τομέα. Ad esempio, dall'incontro con alcuni rappresentanti della comunità arvanita, για παράδειγμα, από τη συνάντηση με μερικούς εκπροσώπους της αρβανίτικης κοινότητας, προέκυψε ότι η γλώσσα και οι παραδόσεις τους εξαφανίζονται σιγά-σιγά, ενώ ήδη η τελευταία γενιά τους δεν τις ξέρει πλέον. Ωστόσο, έχουν τραγούδια, χορούς και μια διάλεκτο που είναι ένας ανεκτίμητος πλούτος, όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για ολόκληρη την πόλη του Ασπροπύργου. Τώρα, σίγουρα αυτό που είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να ακούσουμε αυτές τις μέρες είναι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της μεγάλης πολιτιστικής ποικιλίας που υπάρχει σε αυτή την εξαιρετική πόλη. Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να καταλάβουμε τουλάχιστον ότι οι αποχρώσεις που πιστεύουμε ότι είναι μια μοναδική κουλτούρα και μια μοναδική ταυτότητα είναι στην πραγματικότητα πολλές. Αν στη συνέχεια αναμίξουμε τις διαφορές αυτές με όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες δεκαετίες σε οικονομικό επίπεδο, με όλες τις μεταβολές που αναπόφευκτα άλλαξαν και συνεχίζουν να αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων, είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι τα πράγματα καθίστανται ακόμα πιο περίπλοκα. Και όλες αυτές οι διαφορές, όλοι αυτοί οι μετασχηματισμοί, είναι ένας θησαυρός που κάνει τούτη την πόλη ένα ξεχωριστό τόπο. Αλλά εκτός από την ανάλυση της κατάστασης, σκοπός αυτού του έργου είναι να συμβάλλει με πρακτικές προτάσεις για την αξιοποίηση των τοπικών ιδιαιτερωτήτων. Σχετικά με αυτό, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να προτείνω μια μέθοδο.
αφού γραστείτε τις ανάγκες των ανθρώπων. Γιατί αν είναι αλήθεια ότι ο Ασπρόπυργος μπορεί να είναι ένα μοντέλο που εμπεριέχει σε μικρή κλίμακα τα διάφορα στάδια, γεωργία, εκβιομηχάνηση, μεταβιομηχανική περίοδο, οικονομική κρίση και μετανάστευση, που χαρακτήριζε και χαρακτηρίζει πολλά ευρωπαϊκά κέντρα, η ιδιαιτερότητά του πρέπει να μελετηθεί και να αξιοποιηθεί μέσω της έρευνας πεδίου. Έτσι βασικά πρέπει να το κάνετε, να αναλάβετε δηλαδή δράση για το σχεδιασμό παρεμβάσεων που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες της πόλεως του Ασπροπύργου, ξεκινώντας από τα κάτω, από τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, αποφεύγοντας την ένταξή τους σε έργα και θεωρίες που είναι σχεδιασμένα για διαφορετικούς χώρους. Είναι απαραίτητο, σε συμφωνία με τους πολίτες, να εντοπιστούν τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς που μπορούν να αξιοποιηθούν και να προωθηθούν με τοπικό μάρκετινγκ. Επειδή ό,τι αξίζει να αξιοποιηθεί από το παρελθόν, επιλέγεται πάντα στο παρόν. Από ό,τι μπόρεσα να δω και να ακούσω αυτές τις μέρες, θα πρέπει σχετικά επιγόντως να σχεδιαστεί ένα έργο με στόχο τη συλλογή της προφορικής κληρονομιάς των αρβανιτών που εξαφανίζεται σιγά-σιγά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό καθήκον πάνω στο οποίο γνωρίζω ότι η Εμιλία εργάζεται ήδη. Αλλά πρέπει όλοι μαζί να καταβάλουμε περαιτέρω προσπάθειες ώστε αυτή η πολιτιστική κληρονομιά είναι ολόκληρη της κοινότητας του Ασπροπύργου και όχι μόνο των τελευταίων ανθρώπων που μιλάνε τούτη τη διάλεκτο. Στην περιοχή μου, για παράδειγμα, υπάρχουν ορισμένοι δήμοι που μιλάνε μια αρχαία ελληνική διάλεκτο που ονομάζεται Γκρίκο. Υπάρχουν πολλοί διανοούμενοι που προέρχονται από αυτή τη μειονότητα και κάποιοι μάλιστα διδάσκουν στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν ποιητές που γράφουν στη διάλεκτο αυτή, γλωσσικά και πολιτιστικά μαθήματα, μουσικές ομάδες νέων, τραγουδιστών σε Γκρίκο. Η Σαλεντινή Ελλάδα, δηλαδή η Ένωση των Δήμων που μιλούν τη διάλεκτο Γκρίκο, έχει γίνει ένα τουριστικό εμπορικό σήμα. Ένα εμπορικό σήμα για την προσέλκυση τουριστών και συγχρόνως για να αναζωογονήσει μια γλώσσα που, όπως και τα αρβανίτικα, έτειναν να εξαφανιστούν. Η συμβουλή μου είναι να μην αφήσετε να χαθεί τούτος ο τεράστιος πλούτος που έχετε, ώστε να μην είναι πλέον πολύ αργά για όλα αυτά που αυτοί οι άνθρωποι με αγάπη διατηρούν ζωντανά στις οικογένειές τους, τη γλώσσα και τις παραδόσεις τους. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να δράσετε, γιατί όταν και οι τελευταίοι θα έχουν πλέον φύγει, θα έχετε χάσει ένα κομμάτι του εαυτού σας και της ιστορίας σας. Έτσι. Ο αρβανίτικος πολιτισμός είναι ένας προφορικός πολιτισμός που μεταδίδεται από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά, γι' αυτό και πολλά στοιχεία του έχουν λησμονηθεί πριν προλάβουν να σωθούν από τους επιστήμονες και τους ερευνητές, και οι οποίοι, και τους ερασιτέχνες βέβαια, οι οποίοι διέσωσαν αρκετά από τον αρβανίτικο πολιτισμό, όπως τραγούδια, παραμύθια, παραδόσεις, ήθη, έθιμα, χορούς. Γιατί πιστεύω πως αξίζει να διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε τους ιδιαίτερους τοπικούς πολιτισμούς της πατρίδας μας, προκρίνοντας, προτιμώντας τη διαφορετικότητα έναντι της ομογενοποίησης. Το τόνισε πολύ ωραία και ο Ντονάτο προηγουμένως. Όπως ο αρβανίτικος πολιτισμός μας, ως νησίδες παράδοσης, ζωντανές αλλά και δυναμικές, απέναντι σε ένα όλο και πιο μαζικό καταναλωτικό πολιτισμό που μας κατακλείζει. Σας ευχαριστώ. Και ο Ασπρόπυργος έχει τοπικές ποικιλίες, όπως το κολοκύθι, αυτό που κρατάει, όπως μου είπε, τον ανθό, και μπορούν να το φέρνουν στην Αθήνα με τον ανθό. Αν και τόσο κοντά ο Ασπρόπυργος στην Αθήνα, εμείς δεν έχουμε ερευνητική ομάδα, η δικιά μου δεν έχει έρθει ποτέ, ελπίζω να κάνουμε μια αρχή τώρα. Γιατί τώρα πρέπει να διατηρήσουμε τις τοπικές ποικιλίες? Για να διαφυλάξουμε την αγροβιοποικιλότητα, γιατί οι τοπικές ποικιλίες θα μας φανούν οπωσδήποτε χρήσιμες και στο μέλλον, για τι είναι ένας πολύτιμος φυτογενετικός πόρος, γιατί μπορούν και προσαρμόζονται σε τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες,
γιατί είναι κατάλληλες για γεωργία, όπως λέμε, χαμηλών ιζωών, χωρίς λιπάσματα, χωρίς αρδεύσεις, και για βιολογική γεωργία. Γιατί πάνω απ' όλα έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά και έχουν ιδιαίτερα μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να αναδειχθούν και εμπορικά. Οι εξερευνητικές αποστολές και η έρευνα των τοπικών ποικιλιών από το Γουπουά δείχνουν ότι υπάρχει ένας ανεξερεύνητος πλούτος που μπορεί να αξιοποιηθεί. Δείχνουν όμως ότι υπάρχει και γενετική διάβρωση, δυστυχώς. Κάθε τόπος έχει τις δικές του τοπικές ποικιλίες που πρέπει να διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε. Αυτή η δουλειά έχει κρατάει δεκαετίες τώρα, και πάνω απ' όλα εκείνους που ευχαριστούμε από καρδιάς είναι πάντα οι γεωργοί μας, οι οποίοι μας δίνουν τη γνώση τους και τους σπόρους τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δήμος λοιπόν Ασπροπύργου και τα ΕΛΠΕ μαζί με μας κάνει δύο πράγματα. Στα οικονομικά καταφέρει να στηρίξει ακριβώς το μεταπτυχιακό μαζί με τα ΕΛΠΕ, άρα τα ελληνικά πετρέλαια που λειτουργούν στην περιοχή επιστρέφουν αξία στο χώρο, ενώ αντίστοιχα το Πανεπιστήμιο μαζί με τα ΕΛΠΕ, σχεδιάζοντας το μεταπτυχιακό, λειτουργεί ακαδημαϊκά στο αντικείμενο αυτό. Πού απευθύνεται το μεταπτυχιακό? Απευθύνεται ακριβώς σε μια μεγάλη ποικιλία. Δεν είναι μόνο η μηχανική της βιομηχανίας, της συγκεκριμένης βιομηχανίας, των πετρελαιοειδών ή των υδρογονανθράκων, αλλά απευθύνεται σε μια σειρά και από άλλες επιχειρήσεις της περιοχής, όπως είναι η επιχειρήση των logistics, αλλά ακόμη και στα στελέχη του Δήμου ή άλλων υπηρεσιών, της περιφέρειας κτλ. Ο στόχος δεν είναι δηλαδή να εκπαιδεύσουμε καλύτερα μόνο τα στελέχη της σκληρής τεχνολογικής βιομηχανικής υποδομής, αλλά να δώσουμε δυνατότητες γνώσης περιβαλλοντολογικών όρων, τεχνολογιών, νέων τεχνολογιών, ακόμη και διοικητικών και ρυθμιστικών αρχών, που είναι γνώσεις μέρος αυτού του προγράμματος. Υπάρχει επίσης μια κοινωνική διάσταση στα πλαίσια του να δει κανείς τι επιδράσεις έχει αυτή η μετάβαση η τεχνολογική και πώς θα μπορεί κανείς να κάνει κάτι τέτοιο με την τοπική κοινωνία. Το μεγαλύτερο και το πιο ωραίο που ένιωσα ήταν όταν είδα τις γυναίκες της περιοχής. Τρομερά δυναμικές, με την κυρία Κατερίνα να μας ενθουσιάζει όταν συναντήσαμε τις Αρβανίτσες, με την κυρία Μαριάννα όταν συναντήσαμε το Σύλλογο των Ρουμάνων να μας ταξιδεύει σε ένα όραμα πάρα πολύ ωραίο. Και βέβαια οι πόντιες. Τι να πούμε, τραγουδήσαμε, κλάψαμε μαζί. Αναλογιστήκαμε τις δυσκολίες και πώς ο γυναικείος πληθυσμός έχει βοηθήσει την περιοχή και πώς πρέπει να αναδειχθεί αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδα από επιστημονικό επίπεδο να συνδυάζεται η τοπική κοινωνία, η βιομηχανία, η ακαδημία και πάνω απ' όλα ο Δήμος. Επίσης, το άλλο το κομμάτι που για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό ήταν ότι δεν ήμασταν κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, ήμασταν μηχανικοί, ήμασταν οικονομολόγοι, ήμασταν ιστορικοί τέχνης, ήμασταν καλλιτέχνες, ήμασταν από πολλές ειδικότητες και αυτό βοήθησε να δούμε την κοινότητα του Ασπροπύργου από όλες τις πλευρές και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες στην ανάλυση που κάναμε. Η Παγκόσμια Διακήρυξη της UNESCO της 2ης Νοεμβρίου του 2001 υποστηρίζει ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας και είναι τόσο απαραίτητη για το ανθρώπινο είδος, όσο η ποικιλομορφία για τη φύση. Η διακήρυξη αυτή αποσκοπεί αφενός στη διατήρηση της πολιτικής πολιτιστικής πολυμορφίας ως ζωντανό
και επομένως ανανεώσιμου θησαυρού που δεν πρέπει να θεωρείται αμετάβλητη κληρονομιά, αλλά διεργασία που εγγυάται την επιβίωση της ανθρωπότητας και αφετέρου την πρόληψη του διαχωρισμού στο όνομα των πολιτιστικών διαφορών. Επιπλέον, σε έναν κόσμο που η κοινωνική και γεωγραφική κινητικότητα, αντί για εξαίρεση πια, γίνεται σταδιακά ο κανόνας, γεννιέται η ύψιστη ανάγκη να εκτιμήσουμε και να διαφυλάξουμε τη διαφορετικότητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, διεθνείς τάσεις της τέχνης του 21ου αιώνα στηρίζονται στην ανάδειξη και την προάσπιση των δικαιωμάτων των διάφορων εθνικών, μεταξύ άλλων ομάδων και μειονοτήτων, και τη σχέση τους με την εκάστοτε τοπική αλλά και ευρύτερη κοινωνία. Με όχημα την τέχνη συγκεντρώνονται αρχεία, γραπτές και προφορικές μαρτυρίες, καθώς και δείγματα του υλικού πολιτισμού και της παράδοσης της εκάστοτε εθνοπολιτιστικής ομάδας και προβάλλονται με νέους τρόπους ανάγνωσης σε ένα συχνά διεθνές πλαίσιο. Ο ντόπιος αρβανίτικος πληθυσμός, ο οποίος απαριθμεί πολλούς αιώνες εγκατάστασης στην ευρύτερη περιοχή, μαζί με τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα που εγκαταστάθηκαν μαζικά στα προάστια της πόλης, συνθέτουν σήμερα έναν πλούσιο, πολύπλοκο πολιτισμικό τοπίο. Η αχανής και άτακτα δομημένη γεωγραφική έκταση της πόλης μας, όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία 50 περίπου χρόνια, έχει δημιουργήσει αυτόνομους εθνοπολιτιστικούς θύλακες στις διάφορες περιοχές της, με αποτέλεσμα, σε πρώτη ανάγνωση, η πόλη να φαίνεται κατακερματισμένη. Από την άλλη, όμως, φαίνεται να αποτελεί απτό παράδειγμα του πώς η πολυπολιτισμικότητα ενός τόπου συμβάλλει σταδιακά στην επικράτηση ενός συστήματος αντιλήψεων και νοοτροπιών που βοηθά στην υπεράσπιση των πολιτιστικών διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες κοινότητες, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του σεβασμού και στην προάσπιση των δικαιωμάτων της κάθε μιας ομάδας ξεχωριστά. Το σύστημα αυτό αναγνωρίζει τις διαφορές και προωθεί τις κοινές εμπειρίες μέσα από τη συνύπαρξη στο πλαίσιο της πόλης. Αυτή η καλλιέργεια του σεβασμού, της διαφοράς, παράλληλα με τις αμοιβαίες ευθύνες εντός της πόλης, επιτυγχάνεται από την καθημερινή και αδιάκοπη ζήμωση των ανθρώπων, η οποία επίσης οδηγεί αβίαστα στην αναγνώριση της πολιτισμικής και γλωσσικής ιδιαιτερότητας της κάθε ομάδας και στην σταδιακή απόρριψη των στερεοτύπων. Η καλλιτεχνική παραγωγή που προκύπτει από τέτοιου είδους έρευνες εμπλουτίζει την πολιτιστική παρακαταθήκη της εκάστοτε περιοχής, αναβιώνοντας το ενδιαφέρον των ανθρώπων μέσα από εναλλακτικές αναγνώσεις των παραδόσεων, ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες σχέσεις και δυναμικές με γνώμονα την τέχνη. Νομίζω ότι εδώ που θα τελειώσουμε τη βραδιά μας, νομίζω ότι θα φύγουμε με πολύ τροφή για σκέψη και για στοχασμό απάνω στην πόλη μας. Και πραγματικά νομίζω ότι έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας για ένα μέλλον γεμάτο από πολύ καλές προοπτικές και αυτή η διαφορετικότητα είναι η δύναμή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.